Ήμουνα έγκυος, εντάξει, είχα στο μυαλό μου, παιδί μου, ότι επειδή δεν είχα πάρα πολύ όγκο, τέλος πάντων, να μεγαλώσει η κοιλιά και δεν είχε χώρο, τέλος πάντων, το σώμα μου πολύ να μεγαλώσει η κοιλιά, ήμουνα σίγουρη ότι θα κάνω ραγάδες. Ήμουνα σίγουρη. Εντάξει, και στο στήθος και στο η κοιλιά. Ναι. Και είχα και μεγάλη κοιλιά. Έβαζε συνέχεια όλα αυτά, τα λάδια, τα ξύδια, τα όλα, ό,τι υπάρχει στην αγορά, δεν το έβαζα. Πας στην κοιλιά μου, ναι, και στο στήθος μου, έτσι. Στην κοιλιά την έσωσα. Στο στήθος όμως όχι. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ρε παιδί μου, που έπρεπε να βάζω και όλες αυτές οι γυναίκες που τώρα μένουν έγκυες, έτσι, ή που έχουν αυξομοίωση βάρους και όγκου, τέλος πάντων, στο σώμα τους. Τι είναι αυτό που πρέπει να βάζουν σαν πρόληψη, γιατί όλες οι γυναίκες, η μία με την άλλη, οι μαμάδες, έτσι, πριν γεννήσουν, λένε τα μυστικά τους. Mm-hmm. Τι πρέπει να βάζουν πριν για να μην κάνουν, γιατί θέλουμε, είσαι αισθητικός. Πρέπει πρώτα να μας πεις όλα, και για την πρόληψη και γιατί, βεβαίως, και για την αντιμετώπιση. Σίγουρα μετά είναι και κληρονομικό. Σίγουρα έχει να κάνει και με το δέρμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τίποτα δεν μένει, ρε παιδί μου, στη φυσική του κατάσταση. Έχουμε συνέχεια, δηλαδή το βάρος, αυξομοίωση του βάρους, τι γίνεται εκεί. Η χαλάρωση. Η χαλάρωση, αυτό που είπαμε στην εφηβεία.